Συνθεί η διαδικασία και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα γραφειοκρατικά που υπάρχουν. Υπάρχει επίσης ένα διαγωνισμός 186 ισόποσος είναι διασωστών, ο οποίος και αυτός εκκρεμεί αρκετά χρόνια και είναι στην τελική του ευθεία. Το ΑΣΕΠ έχει βγάλει τους τελικούς πίνακες, θα τοποθετηθούν αυτές το επόμενο διάστημα, δηλαδή πολύ σύντομα στην αρχή του καλοκαιριού, και θα καλύψουν με αυτόν τον τρόπο και επίγουσες ανάγκες, ιδιαίτερα των νησιωτικών περιοχών που επιβαρύνονται το καλοκαίρι λόγω της τουριστικής περίοδου. Τα δεδουλευμένα του προσωπικού, που είναι προφανέστατη υποχρέωση της πολιτείας να υπάρχει μια ομαλή ροή στην αποπληρωμή τους και μια κανονικότητα στις πληρωμές. Είναι όρος αυτός για να μπορούν οι εργαζόμενοι που έχουν υποστεί μια τεράστια και μισθολογική αλλά και εργασιακή πίεση τα τελευταία χρόνια να δουλέψουν αποδοτικά. Ξέρετε ότι παραλάβαμε μια εκκρεμότητα νομοθετική για τις πληρωμές του υπόλοιπου πλην των γιατρών προσωπικού. Αυτή την εκκρεμότητα την αντιμετωπίσαμε, ψηφίστηκε νόμος και τώρα για πρώτη φορά θα πληρωθούν τέλος Ιουνίου τα δεδουλευμένα από υπερορίες, αργίες, νυχτερινά και εξαιρέσιμα του πρώτου τριμήνου για όλο το υπόλοιπο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Κάτι είναι, την Τετάρτη εκταμιεύεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ένα ποσό περίπου 18 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά τα 2,5 εκατομμύρια αφορούν το ΕΚΑΒ και πιστεύουμε ότι αν δεν υπάρξει έτσι κάποια γραφειοκρατική εμπλοκή, τα χρήματα έχουν δεσμευτεί, θα μπορέσουμε τέλος του μήνα, 27 του μηνός, να πληρωθούν οι εργαζόμενοι αυτό το τρίμηνο και κάπως από τον επόμενο μήνα να αποκαταστήσουμε μια ομαλότερη ροή σε αυτές τις πληρωμές των υπερωριών. Μας δίνει είναι την πολύ εικόνα κρίσιμο. Ομαλοποίησης δηλαδή. Κοιτάξτε, από το τέλος του μήνα διαβουλευμένα. Αντιλαμβάνεστε ότι η ομαλοποίηση των πληρωμών από εδώ και πέρα είναι σε μεγάλο βαθμό συνάρτηση της γενικότερης δημοσιονομικής σταθεροποίησης που πρέπει να υπάρξει στη χώρα και μέσα από μια βιώσιμη και αξιοπρεπή συμφωνία που είναι στην κόψη του ξεραφιού αυτές τις μέρες. Είναι αυτό που λέτε, διότι οι εταίροι μας πιέζουν για να βρούμε εμείς κονδύλια και εμείς πιέζουμε για να βρούμε και εμείς κονδύλια. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο αντιπαρέρχεται το ένα με το άλλο και ευχόμαστε όλοι να. Απλώς πρέπει να είναι σαφές και νομίζω το έχουμε καταστήσει αυτό σαφέστατο προς τους εταίρους, ότι η δημόσια περίθαλψη είναι και η ενίσχυσή της, ειδικά σε μια περίοδο ανθρωπιστικής κρίσης και υγειονομικής φτώχειας, είναι κορυφαία προτεραιότητα για μια κυβέρνηση που θέλει να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και την αξιοπρέπεια στη χώρα. Δεν μπορεί να τίθεται σε οποιοδήποτε τύπου δημοσιονομικά παζάρια. Δεν θεωρούμε ότι είναι βαρύδι δημοσιονομικό το δημόσιο σύστημα υγείας και το κοινωνικό κράτος, και οφείλει μια κυβέρνηση που έχει αυτή την εντολή από την κοινωνία να βάλει διαφορετικές προτεραιότητες αυτό να το σεβαστεί απόλυτα. Ωραία. Και να αναμορφώσει τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων, γιατί με 4,5% δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη χρηματοδότηση ενός αξιοπρεπού συστήματος υγείας. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε αναλυτικά και ελπίζω να είναι ευχάριστα τα νέα και με αυτά που ακούσαμε σήμερα να έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, κάποια βήματα για να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα. Κοντά με τους εργαζόμενους. Κάνουμε και τα ό,τι μπορούμε σε διαβούλευση και σε καθημερινή επαφή με τους εργαζόμενους. Εμείς στο έντιμο και αξιόπιστο δυναμικό που έχει το σύστημα υγείας θέλουμε να στηριχτούμε και πραγματικά με πολύ μεγάλο σεβασμό αντιμετωπίζουμε την προσφορά του αυτή την περίοδο. Να είστε καλά. Λοιπόν, Βασιλική, ο χρόνος μας πιέζει και έχουμε να παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Γιάννη Δάρα και τη Μαριλένα Κατσίμη. Αλλά πρώτα. Δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Καρανικόλα. Εμείς αύριο το πρωί εδώ, 6 με 8. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα, ο Ανδρέας Ροδίτης και η Ελένη Χρονά παρουσιάζουν με το δικό τους τρόπο θέματα από την κοινωνία, την πολιτική, την υγεία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τον κόσμο. Δευτέρα έως και Παρασκευή, 4 με 6 το απόγευμα, Ελένη Χρονά, Ανδρέας Ροδίτης. On Net.